Συνεγερμό σήμανε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 2, όταν στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλού σημειώθηκε έκρηξη. Η ισχύ δεν ήταν μεγάλη, ωστόσο ήταν αρκετή για να σπάσουν τζάμια τόσο το ΑΤΑΦ όσο και των πολυκατοικιών κοντά. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνέλαβαν έναν 29χρονο άνδρα που είχε πάνω του μία κουκούλα και ένα ζευγάρι γάντια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος είπε πως όντως ευθύνεται εκείνος για την έκρηξη, ωστόσο όπως είπε δεν είχε στόχο το ΑΤΑΦ αλλά τον μπαλκόνι μιας γυναίκας με την οποία είχε οικονομικές διαφορές και μένει στον δρόμο πίσω από το τμήμα.